Στην Πολωνία βρέθηκαν και καθηγητές, συγκεκριμένα τρεις καθηγητές, αλλά και τρεις μαθητές του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου από τις 3 Τετάρτου, από τις 3 Απριλίου και τις 10 Απριλίου για μία εβδομάδα, στα πλαίσια ενός προγράμματος Εράσμους. Και το πρόγραμμα αφορά την εξοικείωση με τις τεχνικές του θεάτρου σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες. Πάμε λίγο στην κυρία Δέσμηνα Φραγκιαδουλάκη, η οποία είναι καθηγήτρια στο 10ο Γυμνάσιο. Τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Τελικός στόχος, καλά εσείς. Τελικός στόχος ποιος ήταν? Τελικός στόχος η δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης. Ναι. Για την ανάδειξη έτσι σημαντικών προσωπικότητων της κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, η οποία θα γίνει τον Ιούνιο στη Μάλτα. Ναι. Και την περιμένουμε με αγωνία όλοι. Τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή για εκπαιδευτικούς, καθηγητές, μαθητές, στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος? Αυτή η εξωστρέφεια, να το πάμε λίγο παραπέρα. Είναι μια τρομερή εμπειρία και για τους μαθητές και για τους καθηγητές. Οι μαθητές ξεφεύγουν από τα πλαίσια του μαθήματος, του κλασικού, και έτσι με πολλή συνεργασία με τους εταίρους τους, με ομάδοσυνεργατικές δραστηριότητες, με παιχνίδια, με διάφορες δράσεις που γίνονται εκείνες τις μέρες των συναντήσεων, κερδίζουν τόσα πράγματα, και πέρα από αυτό, μόνο το να επισκεφθούν μια ξενυχτό χώρα, να φιλοξενηθούν από μαθητές, συνομιλίκους τους, να βιώσουν έτσι την καθημερινότητα της ζωής της άλλης χώρας, είναι μια τρομερή εμπειρία. Και βλέπουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μαθαίνουν καταρχήν να... Συνεχίστε παρακαλώ. Μαθαίνουν. Ναι, συγγνώμη. Μαθαίνουν να σέβονται τον συνάνθρωπό τους, τη διαφορετικότητα. Συναντάμε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτά τα ταξίδια και μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε μαζί τους και να τους σεβόμαστε. Οπότε και για ξέρετε, τους μαθητές είναι πολύ σημαντικό μάθημα. Πραγματοποιήθηκε και αυτό το ταξίδι και αυτή η συμμετοχή των μαθητών, των Ελλήνων μαθητών στο πρόγραμμα Εράσμου στην Πολωνία, σε μια δύσκολη και περίπλοκη συγκυρία που η νέα γενιά πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο και έχει και τον πρώτο λόγο. Σε μια συγκυρία που βέβαια βιώνουμε μια τραγωδία στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο έχει επηρεαστεί η ψυχολογία των μαθητών, μικρών παιδιών της νέας γενιάς, με το βλέμμα στραμμένο στην τραγωδία της Ουκρανίας, και βέβαια αν βγαίνει και από μέσα, από τα εσώψυχά τους, η ανάγκη να ασχοληθούν με τις τέχνες. Όπως θα είδατε και στις φωτογραφίες που έχετε, έγιναν δράσεις μέσα στα πλαίσια του προγράμματος. Αφιερώσαμε κάποιες ώρες από το πρωινό μας, τέλος πάντων, για να φτιάξουμε πανό εναντίον του πολέμου. Μας απασχολεί γενικά το θέμα. Το συζητάμε στο σχολείο πολύ και εδώ και εκεί. Εκεί μάλιστα στο σχολείο το οποίο μας φιλοξενούσε ήδη μαθητές πρόσφυγες από την Ουκρανία, οπότε ήταν και εκείνοι μέσα στην κατάσταση, μέσα στο πρόβλημα, και οι ίδιοι οι μαθητές μαζί με τις οικογένειές τους συμμετείχαν στις δραστηριότητες που κάναμε. Ήταν κάτι πολύ όμορφο και για τους δικούς μας μαθητές που γνώρισαν αυτά τα παιδιά και για όλους τους συμμετέχοντες. Πάντως, μέσα από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, κυρία Φραγκεδουλάκη, συνειδητοποιούμε ότι για αυτά τα παιδιά είναι μαθήματα ζωής και εμπειρίες ζωής, όλη αυτή η διαδικασία των προγραμμάτων Εράσμους, και μια ευκαιρία που όσοι έτσι την έχουν θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν στο έπακρο, γιατί ίσως και αυτό που θα μάθουν εκεί να είναι και λίγο πιο σημαντικό από αυτό που θα μάθουν μέσα σε μια σχολική τάξη, για παράδειγμα, ενώ τα μαθήματα αυτά καθεαυτά. Είναι ο τρόπος που κάνει ναι, τη βέβαια. Διαφορά. Είναι αυτή η αλλαγή παραστάσεων και εικόνων που αλλάζει και την ψυχολογία, ναι. Μπορεί να εκπαιδευτούν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, αλλά και μόνο ότι ταξιδεύουν. Συνομιλούν με μαθητές από μια άλλη χώρα. Έχουν δίπλα την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πέρα από την σχολική αίθουσα. Νομίζω κάπως διαφοροποιεί την κατάσταση. Βέβαια. Και νιώθουν πιο ελεύθεροι. Στο σχολείο, μέσα στην τάξη, έχουν πάντα στο μυαλό τους το διαγώνισμα, την εξέταση, τη βαθμολογία. Ακριβώς. Δεν φταίνε τα παιδιά, ξέρετε. Δεν φταίνε τα παιδιά, είναι αυτό το σύστημα που ίσως έχει κάποιες έτσι,
κάπου πάει στραβά. Κάπου πάει στραβά. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας.